Η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο. Αναμένονται 6 πορείες σε 5 διαφορετικά σημεία. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη που έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε εδώ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εδώ όπου θα γίνει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Βλέπετε ότι επικρατεί ένας πυρετός προετοιμασιών. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι στο σημείο αυτό και μόλις 100 μέτρα προς την κατεύθυνση βρίσκεται η πλατεία της Χάνθη. Είναι το σημείο στο οποίο θα καταλήξουν όλες οι πορείες διαμαρτυρίες, 6 στον αριθμό, που διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Από θεσμικούς φορείς έχουμε τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Το ΠΑΜΕ θα κάνει τη δική του συγκέντρωση. Θα έχουμε μια πορεία διαμαρτυρίας από οργανώσεις και άτομα της εξοικειωνευτικής αριστεράς. Υπάρχει μια οργάνωση αντιεμβολιαστών, όπως επίσης και οι υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη που θα βρεθούν στη Νέα Παραλία. Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις αναμένεται να καταλήξουν εδώ, στην πλατεία της Χάνθ. Όπως βλέπετε, ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις αρχίζουν και παίρνουν τις θέσεις τους, ενώ αρχίζει και προετοιμάζεται ένας φραγμός στα Κάγκελα. Εκεί ακριβώς θα είναι το τελευταίο σημείο στο οποίο θα μπορεί να προσεγγίσει ο κάθε διαδηλωτής. Όπως μας διευκρινίζεται από αστυνομικές πηγές, σε καμία περίπτωση, ό,τι και αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει, προκειμένου κανένας διαδηλωτής να μην περάσει εκείνο το σημείο. Θα χρησιμοποιηθεί μέχρι και βία, αν χρειαστεί. Μιλάμε για μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση, στην οποία θα συμμετέχουν συνολικά 72 δημιουργίες. Που ανήκουν είτε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, είτε έχουν μεταφερθεί εδώ τόσο από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όσο και από περιοχές της Αττικής. Και ελπίζουμε να μην έχουμε έκτροπα, Χρήστο. Νωρίτερα είχαμε και επίδειξη της πυροσβεστικής στον πύργο του ΟΤΕ. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή άσκηση από την πλευρά της αστυνομίας. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εκπληκτοί, ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες, να κατεβαίνουν από τον πύργο του ΟΤΕ με σχοινιά και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Στη συνέχεια έγινε μια άσκηση επίδειξη για την εξουδετερώση τρομοκρατών που υποτίθεται ότι έχουν καταλάβει ένα λεωφορείο. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας μέσα σε αστραπιές κινήσεις, όντες όλοι τους πολύ καλά εκπαιδευμένοι, έσπασαν τα τζάμια, μπήκαν μέσα στο λεωφορείο με αποτέλεσμα να εξουδετερώσουν τους επίδοξους απαγωγής και τρομοκράτες. Ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή άσκηση, η οποία έγινε μπροστά στον Πρωθυπουργό, φυσικά παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος συνεχάρει με πάρα πολύ θερμό τρόπο όλο το προσωπικό το οποίο συμμετείχε στη συγκεκριμένη επίδειξη. Σε ευχαριστούμε πολύ.